ως μείζον ζήτημα πέρα και έξω από τις αποχρώσεις των κομμάτων, ο βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Κώστας Τζαβάρας έθεσε για μία ακόμα φορά το ζήτημα του δρόμου Πατρών Πύργου. Αυτό το λιμάνι έχει μια βασική αναπηρία που, όπως είπα προηγουμένως, δεν μπορεί να τη θεραπεύσει η επιχειρηματική αξιόλογη προσπάθεια που κάνουν σήμερα εδώ στο λιμάνι κρουαζιέρες. Αυτό πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση. Ο δρόμος λοιπόν που θα ολοκληρώσει την Ολυμπία Οδό και θα αποτελέσει πλέον μια υποδομή βασική για να αναπτυχθεί όχι το λιμάνι πρώτα απ' όλα, αλλά κυρίως και να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στην κατανάλωση τουριστικών υπηρεσιών το όνομα της Ολυμπίας και το πολιτισμικό απόθεμα που έχει σωρευτεί στην Ολυμπία, αυτό το δρόμο λοιπόν δεν μπορεί άλλο να τον καθυστερεί κανένας. Και το λέω αυτό γιατί πληροφορήθηκα ότι ένα άλλο πολύπλοκο έργο, το οποίο έχει πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα είχε αυτό το κομμάτι Πάτρας Πύργου και είναι ο δρόμος Ε65, η κυβέρνηση το έδωσε στην Τέρνα να το φτιάξει, δεν ξέρω με ποιες διαδικασίες. Εγώ λοιπόν κλείνω τα μάτια και λέω, με τις ίδιες διαδικασίες δώστε για δημοπράτηση, αναθέστε με απευθείας ανάθεση στην οποιαδήποτε επιχείρηση εργοληπτική της εμπιστοσύνης σας να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα το έργο Πύργος Πάτρα. Θα σας χρωστάμε ευγνωμοσύνη, ανεξάρτητα σε ποια παράταξη βρισκόμαστε. Αυτή είναι η κατάθεση που δίνω εγώ εδώ μπροστά σας ως πολιτικός. Από εκεί και πέρα οι μικροψυχίες δεν μου ταιριάζουν. Αυτό που μου ταιριάζει είναι αυτό που έχει πει ο Σεφέρης. Και ήταν δύσκολη ζωή και ήταν η χαρά. Η χαρά λοιπόν βρίσκεται μέσα στο μυαλό και στην ψυχή εκείνου που ξέρει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, να τις υπερβαίνει και να αφήνει πίσω του ένα χνάρι στο οποίο θα βαδίσουν και οι επόμενοι. Αυτό θα πρέπει όλοι να το μάθουμε σαν το καλύτερο παράδειγμα σωστής, ορθής πολιτικής στις ημέρες.